15 Έλληνες χριστιανοί είναι εγκλωβισμένοι σε Ορθόδοξη Εκκλησία στο Χαρτούμ του Σουδάν, με την εκρηκτική κατάσταση στη χώρα να κάνει το γύρο του κόσμου. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη. Μέρη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, συνέντευξη πριν από λίγο με τον Μητροπολίτη Νουβίας. Ακριβώς, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, μάλλον, κυρίες και κύριοι. Μιλήσαμε με τον Μητροπολίτη Νουβίας, τον Σεβασμιότατο κύριο Σάβα, εκεί όπου στη Μητρόπολη του, στην εκκλησία του, είναι εγκλωβισμένοι 15 Έλληνες από την ελληνική κοινότητα του Χαρτούμ. Είναι αρκετά μεγάλη και ισχυρή η ελληνική κοινότητα στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας, της πρώτης Ανάστασης, ειδοποιήθηκαν οι χριστιανοί που βρέθηκαν εκεί ότι υπάρχει αναταραχή στους δρόμους, έξω από τη Μητρόπολη υπάρχουν τάγκς, υπάρχουν πυροβολισμοί, υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα πολεμική. Δύο Έλληνες έσπευσαν να τους ενημερώσουν προκειμένου να συντομεύσουν την εκκλησία, τη λειτουργία και να προλάβουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να γυρίσουν στα σπίτια τους και έχουν βρεθεί να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στην Μητρόπολη. Όπως θα ακούσετε και εσείς, είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αγωνιούν για το πότε θα καταφέρουν να πάνε στα σπίτια τους. Παραμένουν μέσα στη Μητρόπολη, καθώς βρίσκεται η εκκλησία ακριβώς στο κέντρο του Χαρτούμ. Είναι εκεί όπου είναι τα διασταυρούμενα πυρά και γύρω-γύρω από την εκκλησία, από τη Μητρόπολη, είναι τα περισσότερα από τα υπουργεία της χώρας, τα οποία φυσικά βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει, να βρίσκεται η εκκλησία, να βρίσκεται η Μητρόπολη μέσα στα πυρά, μέσα σε μια ζώνη φοβερού κινδύνου. Δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε καν την πόρτα όταν οι δύο αυτοί χριστιανοί, οι δύο Έλληνες που βγήκαν έξω για να τους ενημερώσουν, προσπάθησαν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μια ρουκέτα έπεσε κοντά τους και τους έχει χτυπήσει. Οι δύο Έλληνες βρίσκονται στο νοσοκομείο. Είναι καλά, σταθερά η υγεία τους. Ωστόσο, θα πρέπει να υποβληθούν σε κάποιες επεμβάσεις, τόσο στα πόδια όσο και στην κοιλιακή χώρα για τον ένα, αλλά και στο μάτι επίσης που έχει χτυπηθεί. Πάντως, Μέρη, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν ανάμεσα στους 15 Έλληνες υπάρχουν και κριτικοί. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό ακόμα. Αν υπάρχουν και Κρήτες, πρέπει να πούμε ότι είναι και αρκετοί οι Έλληνες της κοινότητας του Χαρτούμ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Λόγω του Πάσχα είχαν έρθει για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην πατρίδα. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην ελληνική κοινότητα και δεν είναι ανάμεσα στους 15, πρέπει να πούμε ότι είναι και παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη. Είναι καλά στην υγεία τους, είναι στα σπίτια τους κλειδωμένοι, δεν βγαίνουν έξω. Αυτή άλλωστε είναι και η οδηγία που τους έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Έχει δώσει οδηγία αφενός να μην πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα προς αυτή τη χώρα ταξίδια, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς, και όσοι βρίσκονται στην περιοχή να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους και να λαμβάνουν όλα τα πιθανά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, είπε πριν από λίγο μιλώντας στην Κρήτη TV ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νουβίας. Ωστόσο, αυτή την ώρα δεν φαίνεται μάλλον να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, όπως θα τον ακούσετε χαρακτηριστικά να λέει. Δυστυχώς φαίνεται τα πράγματα να έχουν αγριέψει ακόμα περισσότερο. Κεραυνός είναι θρία για την ελληνική κοινότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρχε μια τέτοια διαδικασία. Η διεθνής κοινότητα ήξερε ότι αυτοί οι δύο στρατιωτικοί που ήθελαν από κοινού, είχαν πρωτοστατήσει το 2019 στην επανάσταση του Σουδάν, θα δώσουν γη και είδωρ προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι μιλούσαν για μια πολιτική μετάβαση. Τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Αρκεί να σου πω ότι σήμερα το πρωί οι γιατροί του Σουδάν έκαναν λόγο για 56 άμαχους και τουλάχιστον 500 στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί και είναι και από τις δύο πλευρές. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο σε εσένα ο Μητροπολίτης Νουβίας. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς είναι η κατάσταση τώρα? Έχετε καταφέρει να απεγκλωβιστούν οι 15 άνθρωποι που βρίσκονται? Όχι, δυστυχώς, γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει χειροτερέψει. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού. Οπότε παραμένετε μέσα στη Μητρόπολη κλεισμένη από το πρωί του Σαββάτου, σωστά, από χτες το πρωί? Σωστά. Οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι μεγάλης ηλικίας, είναι παιδιά, είναι όλοι καλά? Είναι και παιδιά, μητέρα είναι παιδιά,
και μεσήλικες. Mm-hmm. Αλλά είναι καλά, δεν έχουν τρομοκρατηθεί, είναι εντάξει. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Η υπόλοιπη κοινότητα ελληνική, έχετε εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή? Όλοι είναι στα σπίτια, δεν κυκλοφορεί κανένας. Μόνο είχαμε χτύπημα σε ένα σπίτι Ελλήνων, αλλά δεν υπήρξε κανένας απολύτως τραυματισμός. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες είναι καλά. Mm-hmm. Σεβασμιότατε, για τους δύο τραυματίες δεν έχετε κάτι καινούριο να μας πείτε. Παραμένουν στο νοσοκομείο, σωστά? Όχι, όλοι νοσηλεύονται, είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και περιμένουμε μόνο πότε θα γίνει το χειρουργείο. Μάλιστα. Εσείς τώρα είχατε εικόνα ότι πηγαίνουμε προς μια τέτοια κατάσταση? Όχι, δυστυχώς. Όχι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ανασφάλεια δεν. Απλά προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατευτούμε όλοι, να προστατεύσουμε για αυτούς που έχουμε εδώ μέσα στη Μητρόπολη, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι εκτός ελέγχου. Οπότε κάνουμε προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ασφαλείς αυτοί που είναι εδώ. Τρόφιμα, αυτά υπάρχουν από αυτό το κομμάτι, είστε καλυμμένοι? Δεν ξέρω, μέχρι στιγμή έχουμε. Ναι, γιατί πάντα στην Μητρόπολη υπάρχουν από θέματα, έχουμε. Πολύ ωραία. Έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που σας ακούν αυτή τη στιγμή και ίσως να έχουν συγγενείς εκεί στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές? Να μην ανησυχούν, είναι στα σπίτια τους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρω ότι μπορεί να συμβεί κάτι οποιαδήποτε στιγμή κάτι άλλο. Απλά να μην ανησυχούν. Μόνο μία προσευχή για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ερεμήσουν τα πνεύματα και να έχουμε λίγο ειρήνη. Αυτή τη στιγμή εσείς βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια προοπτική, σεβασμιότατε? Δεν το βλέπουμε, αλλά το ελπίζουμε.